Μη σας ξεγελά το δερμάτινο μπουφάν, ούτε το πανεφόρι. Οι 30 βαθμοί Κελσίου σήμερα το πρωί στην πολιτεία, μάλλον είναι βάρη χειμωνιά για το ζεύγος Καρβέλα Πάνια. Στα μαύρα κυριό και τα νεύρα στα τάλια. Τώρα εξηγείται γιατί πήρε πόδια την εκπομπή της Ανίτας ο Τίμης Παρίσης. Τα πάνδυνα έχει να τραβήξει ο Πασχάλης που πήρε τη θέση του στην Κριτική Επιτροπή. Τσιτωμένη από τώρα η Ανίτα. Κουβέντα δεν τη παίρνει. Κυρία Πάνια, μισό λεπτό, δεν σας ταλαιπωρήσα πολύ. Ένα λεπτάκι να σας ρωτήσω μόνο για την εκπομπή σας. Κυρία Πάνια. Ένα λεπτάκι να σας ρωτήσω για το Ζαμανθού. Και τον κύριο Τίμη Παρίσι. Θέλετε να μου πείτε. Συγχαρητήρια για την οικολογική σας συνείδηση, κυρία Πάνια. Όταν βγαίνετε στην Εθνική, τι πετάτε από το παράθυρο? Μπιτόνια. Και τα σκουπίδια από τον μπαλκόνι 100%. Έχετε και άλλα μπουκαλάκια στην πόρτα. Πετάξτε τα κι αυτά. Έχει ένα πάρκο εδώ δίπλα. Χώρος υπάρχει. Όλα αυτά έξω από μια καφετέρια, 3 τετράγωνα πάνω από το σπίτι τους που είχαν πάει για πρωινό. Θα τους είχαν τελειώσει τα αυγά, φαίνεται. Αν το ξέραμε, τα είχαμε φέρει μαζί μας.